Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος τομέα οικονομικών. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Λοιπόν, έχουμε κάποια σοβαρά ζητήματα στην οικονομία, στην εξέλιξη των πραγμάτων δηλαδή, που δεν ξέρω αν θα κάνουν να βγει το αυτό που τουλάχιστον έφτιαξε στο μυαλό του ο κύριος Πρωθυπουργός. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, χθες άκουσα με πολύ προσοχή, πέραν από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών και τον κύριο Βούτση, να λέει προς τους συντρόφους ότι μην τάζομαι παπάντζες. Εν ολίγης. Είναι προφανές, διότι ναι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά οριστικοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Eurogroup ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια που είναι επιθυμητή με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι εφικτή. Και δεν είναι εφικτή και πρέπει να το πούμε στους πολίτες για 5 διακριτούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι αυτή η κυβέρνηση, γιατί πάντα η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μέτρα, νέα μέτρα λιτότητας για μετά το 2018. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν είχε πρόσθετα μέτρα λιτότητας αφού βγήκε από τα μνημόνια. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για 5 χρόνια. Φέτος, συν άλλα 4. Καμία άλλη χώρα δεν δεσμεύτηκε για τέτοιου ύψους πρωτογενή πλεονάσματα. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί στην Ελλάδα η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Έχει δεσμεύσει δηλαδή τη δημόσια περιουσία της χώρας για 99 χρόνια. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν είχε αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλάβει. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η υλοποίηση των ρυθμίσεων για το χρέος έχει μετατεθεί για μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος στο βαθμό που αυτό τότε κριθεί αναγκαίο από τους θεσμούς και θα συνοδευτεί από κάποιον αυστηρό μηχανισμό επιτήρησης και εποπτείας. Καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν είχε αντίστοιχο μηχανισμό. Ανοίγω μια παρένθεση. Εμείς ζητάμε η λύση για το χρέος να είναι οριστική, καθαρή και αυτόματη. Και ο πέμπτος λόγος, η ουσία. Την οφείλουν αυτό... από την υπόσχεση του 12 πάντως, κύριε Σταϊκούρα, για να τα λέμε όλα έτσι. Από την υπόσχεση που έδωσαν στον κύριο Σαμαρά. Την οποία δεν έχουν υλοποιήσει μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν μιλούν για καθαρή ούτε για αυτόματη λύση. Και ο πέμπτος λόγος, θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό. Ναι. Τι είπε ο επικεφαλής του Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι η Ελλάδα, με βάση τα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τονίζω ότι υπάρχει πράγματι συγκεκριμένος κανονισμός του 2013 που διακρίνει δύο εποπτείες, την ενισχυμένη και την μεταπρογραμματική. Όλες οι άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια πήγανε στην μεταπρογραμματική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα μιας χώρας για να μπορέσει να πληρώσει το 75% των δανείων που έχει πάρει. Στην Ελλάδα μόνο ισχύει ενισχυμένη υποπτία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα μας αποτελεί εστία κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να εμπλακεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γι' αυτό και οι συζητήσεις μαζί του. Θα υπάρχουν 4 εκθέσεις παρακολούθησης το έτος, γι' αυτό και η δήλωση του κ. Τσακαλώ την προηγούμενη εβδομάδα, και μπορεί στο μέλλον να ζητηθούν πρόσθετα μέτρα ή να σχεδιαστεί νέο πρόγραμμα προσαρμογής. Η ίδια αναφορά, κύριε Πρωτοσάλτε, στην ενισχυμένη υποπτία, ξέρετε που υπάρχει, στην προληπτική γραμμή πίστωσης. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα δεν παίρνει τη χρηματοδότηση, αλλά παίρνει την ενισχυμένη υποπτία. Ναι. Για αυτούς τους 5 και χωρίς λεφτά τώρα, προσέξτε, νομίζω κορόιδα μας πιάνουν, αλλά ας δεν θέλω να βάλω άλλη έκφραση. Ναι, ναι. Χωρίς χρηματοδότηση, έτσι, με την ενισχυμένη υποπτία που προβλέπεται στην προληπτική γραμμή. Εξηγήστε όμως όταν λέμε χρηματοδότηση, το έγραφε πολύ ωραία χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ότι δηλαδή τα επιτόκια που παίρνουμε, το επιτόκιο που πληρώνουμε για τα δανεικά δεν έχει καμία σχέση με το επιτόκιο όταν θα βγούμε στις αγορές. Έτσι, καμία σχέση. Είναι ο ουρανός με τη γη που λέμε. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει, για να το πούμε πολύ απλά. Προσπαθεί προκειμένου να πείσει τους δανειστές και να καλλιεργήσει αυταπάτη περί δίθεν καθαρής εξόδου από τα μνημόνια, προσπαθεί να χτίσει ένα ταμιακό απόθεμα. Πώς το χτίζει αυτό το ταμιακό απόθεμα? Εις βάρος της πραγματικής οικονομίας. Παίρνει λίγες δόσεις από το δάνειο και αυτές τις χρησιμοποιεί κυρίως για ταμιακό απόθεμα, αντί να δώσει να πληρωθούν οι οφειλές του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Αντί να ρίξει δηλαδή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στερεί ρευστότητα την πραγματική οικονομία, υπερφορολογεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχει κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών και όπως είπατε πολύ σωστά, προχωρά σε σχετικά ακριβές εκδόσεις χρέους, όταν οι διαθέσιμοι από το πρόγραμμα πόροι, οι οποίοι με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης δεν αντλούνται, προσφέρονται με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο.
περίπου σήμερα που μιλάμε το 1 τέταρτο του κόστου δανεισμού αν βγαίναμε στις αγορές. Ναι, ναι, είναι πολύ, έχει τεράστια απόκριση. Τεράστια απόκριση. Ακριβώς, όπως το λέτε. Άρα, το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει σήμερα να σχεδιάσει την μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος χωρίς χρηματοδότηση ημέρα της, έτσι ώστε να έχει χρηματοδοτική επάρκεια και ασφάλεια, να δανείζεται με χαμηλό κόστος δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, χωρίς να επιβαρύνεται η πραγματική οικονομία. Ναι. Ναι. Στο μεταξύ, κύριε Σταϊκούρα, ακούσαμε προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Λιδωρήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης από διάφορα παπαγαλάκια Τσίπρα Μαξίμου και διαφορών συστημάτων, επαγγελματίες και μη. Μπορείτε παρακαλώ να απαριθμίσετε έτσι σε αδρές γραμμές, σε τίτλους. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σας παρακαλώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, ναι, μια οικονομική πολιτική πρέπει να είναι οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη. Στο πρώτο σκέλος, προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η μείωση φορολογικών συντελεστών. Στο δεύτερο σκέλος θα είναι η ορθολογική κατανομή των πόρων, δηλαδή η αντιμετώπιση της φτώχειας και η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Ως προς την αντιμετώπιση της φτώχειας, πρότεινε μια σειρά από παρεμβάσεις που δημιουργούν ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, συνεκτικό σχέδιο μείωση της φτώχειας. Πρώτον, υλοποιώντας διαθεωρητικές αλλαγές, αλλάζοντας δημοσιονομική πολιτική και βελτιώνοντας τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, η χώρα μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης από αυτούς που προβλέπονται σήμερα. Εκτιμούμε συνεπώς ότι αυτό είναι εφικτό μέχρι το 2021, ώστε να μειωθεί η ανεργία κατά 7% σε σχέση με το 2017. Αυτό θα μειώσει προφανώς το επίπεδο της φτώχειας. Δεύτερον, προβλέπεται μέσα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ήταν πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία και ήμασταν έτοιμοι να την υλοποιήσουμε από το 2014, να δοθούν κάποιοι λίγοι περισσότεροι πόροι, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να ενταχθούν 800.000 συμπατριώτες μας στον λόγο πρόγραμμα. Τρίτον, προβλέπονται συγκεκριμένες οικονομικές πρωτοβουλίες, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, για την ενίσχυση αυτών των οικοκυριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που φέραμε είναι η Γαλλία και τα μικροδάνεια. Τέταρτον, προβλέπονται ελαστικότερα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, με επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Και από εκεί και πέρα, κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, ολοήμερα σχολεία παντού με εξασφαλισμένα σχολικά γεύματα, αύξηση αφορολόγητου του που θα μειωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια για δεύτερη φορά από την παρούσα κυβέρνηση, κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, και τέλος κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων, το έχουμε ποσοτικοποιήσει στους 50.000. Για γνώσεις βασικού προγραμματισμού μέσα από εντατικά εξάμεινα προγράμματα. Μάλιστα. Τώρα, η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε Σταϊκούρα, ή μάλλον η βεβαιότητα, η εκτίμηση, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε, η περικοπή συντάξεων και η πτώση περαιτέρω του αφορολογήτου θα εφαρμοστούν από την παρούσα κυβέρνηση ή θα υποθεί από την Τρόικα να πάνε αργότερα. Τι λέτε? Θα σας πω το εξής. Όταν στο παρελθόν ψηφίζαμε μνημόνια, μέσα στα μνημόνια προβλέπονταν ορισμένα μέτρα. Εκεί, ανάλογα με το αν η κυβέρνηση επιτύχανε τους στόχους, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί να μην υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Στο δεύτερο μνημόνιο, για παράδειγμα, προβλέπονταν η έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, αλλά ανάλογα με τον τζίρο τους. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γιατί τότε η κυβέρνηση περικάλυπτε τους στόχους. Σε αυτή την περίπτωση που με ρωτάτε, η κυβέρνηση όχι μόνο τα έχει βάλει αυτά μέσα στις επικαιροποιήσεις των μνημονίων, αλλά έχει ψηφίσει και νόμο του κράτους. Η κυβέρνηση, συνεπώς, έχει έρθει και έχει πει με νόμο ότι θα περικόψει συντάξεις, θα περικόψει αφορολόγητο, ανεξάρτητα από το ύψος των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Αντιστρόφως, τα αντίμετρα για τα οποία πανηγυρίζει θα είναι συνάρτηση της επίτευξης των στόχων. Άρα, με τα σημερινά δεδομένα, η κυβέρνηση με νόμο, μόνη της, χωρίς τις ψήφους αντιπολίτευσης, ψήφισε νέα μέτρα, όπως είπατε, για τις συντάξεις και το αφορολόγητο μετά το 2018. Προσπαθεί να μεταθέσει για λίγους μήνες, ώστε ουσιαστικά να πάει την εκλογική αναμέτρηση, γιατί η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, λίγους μήνες αργότερα. Πολύ σύντομα όμως θα βρεθεί αντιμέτωπη με τα διέξοδά της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ.